και από την τωρινή κυβέρνηση, η οποία δεν είναι η αιτία της κρίσης, είναι ως κόμμα και ως και τα άλλα πολιτικά κόμματα, τους σύσσωμες πολιτικές δυνάμεις από το παρελθόν. Αλλά και η σημερινή κυβέρνηση προτίμησε να μας βάλει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην Τρόικα γενικότερα, παρά να πάρει τα μέτρα να προλάβει την υπαγωγή μας σε αυτήν. Θεωρείτε ότι υπήρχαν τέτοια περιθώρια, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια διαχείριση? Θα ήταν πολύ ηπιότερα, ακόμα και την τελευταία στιγμή που ήταν η στιγμή της ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας από την τωρινή κυβέρνηση. Εάν ελαμβάνονταν τα μέτρα αμέσως μετά τις εκλογές, τον πρώτο μήνα ή τον δεύτερο μήνα, θα ήταν πολύ ηπιότερα και δεν θα είχαν κινητοποιηθεί οι αγορές ώστε να επιβάλλουν αυτό που επέβαλαν. Δεν πάρθηκαν τα μέτρα σκοπίμως για να μην αναλυθεί το πολιτικό κόστος, ώστε να εμφανιστεί η υπαγωγή της Ελλάδας στη Διεθνή Επιτροπή ως το αναγκαίο κακό που μας επιβάλλει η Διεθνή Επιτροπή τα μέτρα και αναγκάζεται η κυβέρνηση απλώς να τα πάρει. Βλέπουμε όμως ότι και σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει μια διαδικασία κλεφτοπολέμου. Δηλαδή, αντί να προλαβαίνει τα μέτρα, εμφανίζεται να πιέζεται από την Τρόικα να πάρει τα μέτρα. Και δεν μιλάμε για τα μέτρα μόνο τα εισπρακτικά, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο ανασυγκρότησης της δημόσιας διοίκησης. Δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο ανασυγκρότησης του πολιτικού προσωπικού, της πολιτικής τάξης, του τρόπου λειτουργίας. Και αν δείτε πώς γίνεται η συζήτηση με τους όρους, το περιεχόμενο της συζήτησης του διαλόγου για την κρίση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, θα νομίζετε ότι δεν βρισκόμαστε σε κρίση, ότι βρισκόμαστε σε άλλη χώρα. Δηλαδή, με τους όρους της εναλλαγής, ποιος έχει περισσότερο δίκιο ή ποιος έχει μεγαλύτερο βάρος στην κρίση. Κανείς δεν συζητάει, πέραν του μνημονίου έστω, αφού μας έβαλαν, για τις αιτίες του μνημονίου, για τις αιτίες δηλαδή της κρίσης. Γιατί αν μιλήσουν για την αιτία της κρίσης, θα πρέπει να βρεθούν υπόλογοι. Θέλετε να δείτε πόσο πολύ μακριά είναι από την πρόθεση που θα ανέμενε η ελληνική κοινωνία να εκδηλώσουν ως προς την ανάταξη του πολιτικού συστήματος. Δέστε πώς αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πολιτικής τους ευθύνης. Και τώρα που προβλήθηκαν οι βασικές αρχές ενός σχεδίου νόμου για την ασυλία, διαπιστώνουμε ότι οι ρυθμίσεις που προβλέπονται δημιουργούν περισσότερα αναχώματα από όσα ήσαν πριν. Στο να προστατευτεί το πολιτικό προσωπικό και η ασυλία, να ξέρουμε, αφορά μόνο από το δημόσιο χώρο την διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Δεν αφορά τίποτα άλλο και βεβαίως αφορά και τον ιδιωτικό βίο των πολιτικών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ίδια η πολιτική ως πράξη, δηλαδή το αν μας κατέστρεψαν ή όχι, που δεν υπόκειται στη δικαιοσύνη. Οι πολιτικοί δηλαδή μπορούν να μας καταστρέψουν, μπορούν να κάνουν ό,τι τους αρέσει και να μην υπόκειται στη δικαιοσύνη. Θεωρούν, παίρνουν την πολιτική, το πολιτικό κόστος, δεν αναλαμβάνουν το πολιτικό κόστος, την πολιτική ευθύνη. Τι σημαίνει αυτό? Εάν εγώ βλάψω κάποιον, θα με πάει στο δικαστήριο. Εάν ο πολιτικός βλάψει κάποιον, γιατί να μην πάει στο δικαστήριο? Γιατί πρέπει να υπάρχει ασυλία, γιατί πρέπει να υπάρχει ειδικός νόμος για τα αδικήματα των πολιτικών? Αν θέλουν, ας πάμε στην πολιτιστική μας, στην πνευματική μας κληρονομιά. Ο Αριστοτέλης και πολλοί άλλοι μας λένε ότι στις δημοκρατίες, προσέξτε το, έχει σημασία αυτό, στις δημοκρατίες το αδίκημα, το πολιτικό αδίκημα, τιμωρείται αυστηρότερα από το αντίστοιχο ιδιωτικό αδίκημα. Δηλαδή, αν κλέψει ένας ιδιώτης έναν άλλον, θα τιμωρηθεί με την αλφα ποινή. Εάν κλέψει ο πολιτικός το δημόσιο, πρέπει να τιμωρηθεί με πολλαπλάσια τιμή. Γιατί? Γιατί δεν είναι μόνο το αδίκημα, αλλά είναι και ο αριθμός των αδικουμένων. Εδώ λοιπόν συμβαίνει ο πολιτικός να είναι υπεράνω του νόμου. Και εκεί που θα έπρεπε να είναι, επειδή είναι κραυγαλαία η κλοπή δημοσίου χρήματος και δεν μιλάμε μόνο για την πολιτική που θα έπρεπε να ασκεί για να αναπτύσσεται η κοινωνία, έτσι, προς το δημόσιο αγαθό, δεν μιλάμε εκεί ότι έστω παραδίδονται στη δικαιοσύνη, αφήνονται. Βλέπετε ότι κάθε σκάνδαλο που αποκαλύπτεται, δεν αποκαλύπτονται όλα, το 99,99% της δημόσιας διαχείρισης είναι σκάνδαλο. Ορισμένα βγαίνουν στην επιφάνεια όταν είναι κραυγαλαία. Λοιπόν, όλα αυτά
χρησιμοποιούνται και γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέχρι εκείνη τη στιγμή που θα πλήξουν τον αντίπαλο. Από εκεί και πέρα το σταματάνε. Και ένα ακόμη ερώτημα που έχει να κάνει με την πιθανή διέξοδο από όλα αυτά, έτσι όπως τα περιγράφετε, την δομή, τη συγκρότηση, η λειτουργία του πολιτικού συστήματος, αλλά και τη δύσκολη θέση του Έλληνα πολίτη σήμερα, πέντε σε όλο αυτό. Βλέπετε εσείς να αλλάζει κάτι, βλέπετε να υπάρχει μια διέξοδος, μια συγκρότηση σε νέες αρχές, σε νέες βάσεις? Η συγκρότηση, εάν θελήσουμε να περιγράψουμε το πώς θα βγούμε από την κρίση, είναι εύκολο. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει με τα παλιά υλικά. Δεν μπορεί να ασκηθεί πίεση στην κοινωνία, από την κοινωνία, ή δεν μπορεί να υπάρξει λύση με την αναλλαγή στην εξουσία. Κάθε κόμμα που θα έρθει στην εξουσία θα κάνει τα ίδια, δηλαδή αυτά που κατηγορεί το κόμμα της εξουσίας. Επομένως, να ξεχάσουμε αυτή τη δυνατότητα και την ελπίδα που επενδύουμε σε ένα άλλο κόμμα. Όποιο και να είναι το κόμμα, με τους ίδιους όρους θα πολιτευθεί. Διότι είναι η φύση του συστήματος που θα του υπαγορεύσει να πολιτευθεί με αυτόν τον τρόπο. Το βλέπουμε άλλωστε ότι όλα τα κόμματα, το είπα πριν, πολιτεύονται ως εάν δεν βρισκόμαστε σε κρίση ουσιαστικά. Πώς θα ρίξει ο ένας την ευθύνη στον άλλον και όχι πώς θα αρθούν τα αίτια. Άρα, εάν θελήσουμε να μιλήσουμε για την άρση των αιτίων της κρίσης, πρέπει να μιλήσουμε για την κατάργηση της κομματοκρατίας. Και η κατάργηση της κομματοκρατίας θα γίνει μόνο με έναν τρόπο, εάν βάλουμε την κοινωνία στην πολιτική. Εάν πρώτα συνειδητοποιήσουμε ότι το πολιτικό σύστημα που μας σερβίρουν ως αντιπροσωπευτικό και δημοκρατικό δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, για να είναι αντιπροσωπευτικό πρέπει η κοινωνία να είναι εντολέας, άρα δήμος, για να παίρνει αποφάσεις που να υπαγορεύουν την πολιτική. Δεν μιλάμε γι' αυτό σήμερα. Θα μπορούσαμε όμως να μιλήσουμε για μια, όπως την έχω αποκαλέσει, προσομοίωση αντιπροσώπευσης. Δηλαδή μια παρέμβαση της κοινωνίας, επιζήτηση μάλλον του να γνωρίζουμε την βούληση της κοινωνίας, ώστε αυτή η βούληση τουλάχιστον να ακούγεται, αν δεν υποχρεώνει και την πολιτική. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνουμε αυτό. Από το να εξαναγκάσουμε τον βουλευτή να έρχεται να δίνει λόγο των πράξεών του και να παίρνει εντολές στην τοπική του εκλογική περιφέρεια, που σημαίνει εκεί ότι δεν θα μαζευτεί ο κάθε κομματικός ινστρούκτορας να παίξει το ρόλο του στην τοπική κοινωνία, αλλά θα επιλέγουμε ένα δείγμα μέσα από ηλεκτρονικό τρόπο που να είναι αστάθμητο και ανεξέλεγκτο από την πλευρά του πολιτικού, μέχρι το να εξαναγκαστεί η πολιτική ηγεσία να λαμβάνει υπόψη της δημοσκοπικά την γνώμη της κοινής της κοινωνίας, την κοινή γνώμη επομένως, πριν πάρει οποιαδήποτε πολιτική απόφαση. Και ποιος θα επιβάλλει αυτές τις αλλαγές, ότι όταν όπως είπατε, το πολιτικό σύστημα δεν αποδέχεται την κοινωνική αντίδραση ως αιτία να αλλάξει ακριβώς τα πράγματα και οι πολίτες δεν έχουν αυτή τη δύναμη σε αυτό το σύστημα. Ακριβώς γι' αυτό είπα ότι μπορούμε να περιγράψουμε και να πούμε μια σειρά από πράγματα. Η λύση πρέπει να ξέρουμε ότι είναι στη γνώση του τι δεν είναι το σημερινό πολιτικό σύστημα και στην επίγνωση επίσης ότι πρέπει να πάψουμε να μιλάμε με όρους δεοντολογίας, να διαμαρτυρόμαστε δηλαδή γιατί οι πολιτικοί δεν σκέφτονται την κοινωνία και να σκεφτούμε πώς μπορεί να αλλάξει το σύστημα και να γίνει αντιπροσωπευτικό ώστε οι πολιτικοί να υποχρεούνται καθ' υπαγόρευση της κοινωνίας το πώς θα πολιτευτούν και τι θα κάνουν. Αυτό είναι το σχήμα της εξέλιξης. Σε αυτό θα φτάσουμε σε πολύ λίγα χρόνια, γιατί είναι μια δυναμική του παγκόσμιου συστήματος. Η ισορροπία μεταξύ κοινωνίας, κράτους και αγοράς έχει πλήρως ανατραπεί πια και η αποκατάστασή της δεν μπορεί να γίνει σε παγκόσμιο σύστημα με τα παλιά υλικά. Επομένως, και εκεί θα οδηγηθούμε σε ανάλογες καταστάσεις, δηλαδή προς μια προσομοίωση και μετά προς μια αντιπροσωπευτική λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Αναδόμηση μάλλον. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος κατάργησης της πολιτικής στο όνομα των τεχνοκρατικών λύσεων, κύριε καθηγητά? Δεν είναι τεχνοκρατική αυτή η λύση. Όχι, είναι λέω όμως. Η πολιτική. Υπάρχει αυτό ο κίνδυνος. Προσέξτε, η πολιτική είναι η συλλογική λειτουργία της κοινωνίας. Το θέμα είναι ποιος τη συγκροτεί και ποιος τη διαχειρίζεται την πολιτική. Όσο πιο πολύ μπαίνει η κοινωνία στην πολιτική, τόσο η πολιτική αναπτύσσεται περισσότερο, διευρύνει το πεδίο της. Όσο λιγότερο μένει μεταξύ των ολίγων,
πολιτικών, στα κλειστά τους γραφεία και στις συναλλαγές που γίνονται με τους συντεχνιάρχες, τους διαπλεκόμενους και τους τεχνοκράτες, τόσο λιγότερη πολιτική διαχέεται στο κοινωνικό σύνολο. Το αντίθετο επομένως θα συμβεί. Αλλά πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, ότι το πολιτικό σύστημα, αυτό που λέμε, για την Ελλάδα έχει γίνει επίγον. Δηλαδή είναι ζήτημα πια εξόδου από την κρίση. Και όταν εγώ μιλάω για έξοδο από την κρίση, δεν εννοώ πώς θα ισορροπήσει η οικονομία ώστε να μπορεί να ξαναδανείζεται από την αγορά. Γιατί αυτό δεν είναι λύση. Είναι η λύση που θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τα οποία έχουν εμπλακεί στην ελληνική περίπτωση. Οι διεθνείς τράπεζες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα ηγετικά συμφέροντα στην Ελλάδα ενδεχομένως κλπ. Το θέμα είναι πώς η πολιτική θα ξαναμπεί στην λογική της εξυπηρέτησης του σκοπού της που θα έπρεπε να είναι η κοινωνία. Διότι μην ξεχνάμε ότι όλα τα άλλα έχουν μία αιτία ύπαρξης, την κοινωνία. Αν υπάρχει δηλαδή ελληνική οικονομία, αν υπάρχει ελληνικό κράτος, υπάρχουν όλα αυτά επειδή υπάρχει κοινωνία. Και δεν είναι λαϊκισμός, να το πούμε. Λαϊκισμός είναι να χρησιμοποιούμε την κοινωνία ως πρόσχημα για να πατήσουμε πάνω στις πλάτες της κοινωνίας. Να την κοροϊδέψουμε για να παίξουμε πολιτικούς ρόλους. Το να ζητάμε τη μεταβολή του πολιτικού συστήματος για να αρθούν τα αίτια της παρούσης κρίσης και για να επανέλθει η πολιτική στο παγκόσμιο σύστημα, σε όλα τα κράτη, στο σκοπό που όφιλε να υπηρετεί, δηλαδή την κοινωνία, δεν είναι λαϊκισμός. Είναι εκδημοκρατισμός. Αυτό δεν μιλάμε. Λοιπόν, να γίνει το σύστημα αντιπροσωπευτικό. Αυτό είναι όλο. Αλλά όλα αυτά που περιγράφουμε δεν είναι δυνατόν να γίνουν αυτή τη στιγμή, έστω και αν είναι επίγοντα. Γι' αυτό και βλέπουμε την κοινωνία να αντιδρά με τον βίαιο τρόπο που αντιδρά. Διότι όταν ξυλοκοπούν ή αποδοκιμάζουν ένα πολιτικό, αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι ό,τι θα έκανε κάποιος που θα του έκλειναν το στόμα. Είναι πολιτικές οι αντιδράσεις τύπου δεν πληρώνω. Βεβαίως πολιτικές είναι, αλλά είναι αδιέξοδες. Είναι η βίαιη πολιτική αντίδραση της κοινωνίας, οι ομάδων που βγαίνουν από την κοινωνία, μπροστά στο αδιέξοδο και κυρίως στην στοχοποίηση του προβλήματος, της αιτίας του προβλήματος στους πολιτικούς. Ιδίως δε εκ του γεγονότος ότι αντιλαμβάνονται τα μέλη της κοινωνίας ότι οι πολιτικοί δεν έχουν και πρόθεση να αλλάξουν. Δέρνει τον αλφα πολιτικό κάποιος πολίτης και μιλάνε για όχλο. Κανείς δεν λέει ότι είναι στην απόγνωσή του που τον δέρνει, γιατί δεν του δίνουν τη δυνατότητα να προσφύγει στο δικαστήριο, παραδείγματος χάρη, να ζητήσει αποζημίωση για τη βλάβη που του προκάλεσαν. Δεν σημαίνει ότι δικαιολογεί κανείς τον ξυλοδαρμό. Πρέπει όμως να καταλάβουμε την αιτία του ξυλοδαρμού. Και δεν είναι να τον απομονώσουμε ηθικά, να αποδοκιμάσουμε την πράξη του. Είναι να αποδοκιμάσουμε το καθεστώς που οδηγεί στην απόγνωση. Λοιπόν, αυτό κανείς δεν έχει πρόθεση να το κάνει από αυτούς που είναι οι γείτορες. Γι' αυτό λέω, πολιτεύονται ως εάν δεν γνωρίζουν την αιτία της κρίσης και ως εάν δεν γνωρίζουν και πώς θα βγούμε από την κρίση. Λοιπόν, το αδιέξοδο έγινε ακριβώς στο ότι οι κοινωνίες έπαψαν να λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούσαν. Βεβαίως η Τρόικα στηρίζει το παρόν πολιτικό σύστημα, δεν έχει λόγους, παρόλο που το πιέζει να αλλάξει ως ένα βαθμό, να ανασυγκροτήσει το κράτος, να συλλάβει τη φοροδιαφυγή και ούτω καθεξής, να γίνει παραγωγικό, και δεν το κάνει, δεν έχει και λόγους να το ανατρέψει, γιατί θα δημιουργήσει μείζον πρόβλημα για τα δικά του συμφέροντα. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να περιμένουμε από την κοινωνία να ξεσηκωθεί, διότι οι εξεγέρσεις γίνονται μόνο σε εποχές απόγνωσης, που για την ώρα η κρίση στην Ελλάδα στο επίπεδο πολιτικής είναι διαχειρίσιμη. Και είναι διαχειρίσιμη διότι αυτή η κοινωνία έχει και έναν πατριωτισμό, ξέρετε. Αυτό που τις πολεμάνε, αυτό για την οποία την κατηγορούν, γιατί τη θέλουν να αποδομηθεί η συλλογικότητά της, η κοινωνία τώρα το δείχνει αποδεχόμενη τις θυσίες. Την κατηγορούν ότι αποτελεί απειλή για τις ελευθερίες η συλλογικότητά της, η εθνική της αναφορά. Μας λένε διάφορα τέτοια γιατί θέλουν να αποδομήσουν το συλλογικό. Έλεγε κάποιος πρόσφατα
πρέπει, λέει, να δραπετεύσουμε από το συλλογικό, από τη συλλογικότητά μας. Ξέρετε τι σημαίνει, είναι φιαλτικό αυτό. Να λειτουργούμε δηλαδή ως άτομα, άρα να μην έχουμε την αναγκαία δύναμη να εξαναγκάσουμε την πολιτική να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τα δικά μας συμφέροντα. Αυτό είναι. Γιατί αυτό, εκεί θα καταλήξει κανείς. Χρησιμοποίησαν λοιπόν τον πατριωτισμό της κοινωνίας για τη διάσωση της χώρας, παρόλο ότι γνωρίζει ποιος είναι η αιτία της κρίσης, και βεβαίως δεν τις επέτρεψαν, ακριβώς για αυτό το λόγο, την παγίδευσαν και δεν τις επέτρεψαν να λειτουργήσει διαφορετικά. Θα λειτουργήσει διαφορετικά όταν φτάσει σε απόγνωση. Αλλά δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτό. Αλλά μια κατάρρευση του πολιτικού συστήματος, ακριβώς, θα είχε και το αποτέλεσμα της διεξόδου. Διότι μέσα από την κατάρρευση θα μπορούσε να βγουν νέες δυνάμεις, οι οποίες θα υπερβούν το καθεστώς της κομματοκρατίας και θα μπορέσουν να διαχειριστούν διαφορετικά και με όρους νομιμοποίησης εκ μέρους της κοινωνίας. Γιατί μια νέα δύναμη, ένας ηγέτης που θα έβγαινε στην εξουσία του κράτους αυτή τη στιγμή, θα είχε λόγους να στηριχθεί στην κομματοκρατία για να έχει νομιμοποίηση. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα να το καταργήσει και να το εγκαθιδρύσει εξ αρχής, να τους στείλει στο σπίτι τους. Και να διαμορφώσει μια άμεση σχέση ανταπόκρισης με την κοινωνία, να αναμορφώσει το σύστημα ώστε να βάλει την κοινωνία στην πολιτική και συγχρόνως να ανασυγκροτήσει τις πολιτικές δυνάμεις κατά τρόπο ο οποίος θα λειτουργεί με τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργεί απέναντι στην κοινωνία, δηλαδή σε ανταπόκριση με το συμφέρον της κοινωνίας και τη βούλησή της. Αυτό λοιπόν μόνο μέσα από ένα διέξοδο πια μπορεί να γίνει. Γι' αυτό λέω ότι δεν βλέπω διέξοδο στην κρίση, παρά μόνο να σερνόμαστε αποδυναμωμένοι, ανέστηοι, και αυτό το αποδίδει άλλωστε αυτή την έκφραση αδυναμίας να αποδίδουν και οι δημοσκοπήσεις. Όταν το 75% των Ελλήνων μας δηλώνουν ότι θα έφευγαν στο εξωτερικό εάν έβρισκαν διέξοδο, και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό Ελλήνων φεύγει στο εξωτερικό, τι σημαίνει? Δεν φεύγουν, προσέξτε, δεν φεύγουν τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα που δεν έχουν δουλειά ή ό,τι. Φεύγουν αυτά τα κοινωνικά στρώματα που έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν στην ελληνική κοινωνία, διότι είναι τα πιο μορφωμένα, τα πιο ηθικά, που δεν δέχονται να βρεθούν σε αυτή την λάσπη στην οποία, στο βούρκο ο οποίος λειτουργεί εις βάρος της κοινωνίας αυτή τη στιγμή και που την αμαυρώνει διεθνώς. Διότι η Ελλάδα της δημιουργίας, του πολιτισμού και της ομορφιάς υπάρχει. Αλλά είναι αυτή η οποία είναι στο αδιέξοδο, είναι στο περιθώριο. Άλλοι διαφεντεύουν και διαμορφώνουν την εικόνα της χώρας παντού και της κοινωνίας. Ευχαριστώ.